Έδεσα 2019, Χριστούγεννα, ζεστές ημέρες, πρωτοχρονιά 2020. Άραγε πώς θα πάει η κίνηση της αγοράς της Έδεσας. Επίσης θα κάνουμε και μια ερώτηση σε ανθρώπους της Έδεσας, σε πολιτικούς, δημοτικούς συμβούλους, αλλά και απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας. Μια πρωτοχρονιά που τους έχει κάνει εντύπωση, μια πρωτοχρονιά η οποία τους έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Ας δούμε λοιπόν τι θα μας πούνε. Ποια πιστεύετε ότι είναι η κίνηση της αγοράς της πόλης μας και ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα? Την βλέπω μηδενική, γιατί δεν υπάρχει χρήμα και δεν πρόκειται η αγορά να σηκώσει κεφάλι. Εάν ο κόσμος δεν βρει δουλειές. Χαιρετώ. Η κίνηση της αγοράς της Έδεσας βλέπετε. Υπάρχει μια κίνηση σχετική, αλλά όχι αυτό που περιμένουμε φυσικά. Αλλά υπάρχει κόσμος έξω. Εντάξει, καλά είμαστε. Υγεία να έχουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Και πάνω απ' όλα υγεία, τίποτα άλλο, παιδιά. Η κίνηση έχει πέσει πολύ λόγω κρίσης. Ιδίως και με τη τσιγαροαπαγόρευση τώρα. Τα έχουν ρημάξει τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Τόσα έξω κάνανε, τους βάλανε να φτιάξουν αυτά όπως είναι εδώ εξωτερικά τάχα για τους καπνιστές και τώρα ούτε και εδώ επιτρέπουν. Δεν υπάρχει ψυχή ούτε Σαββάτο βράδυ ούτε Παρασκευή. Έχουν καταστρέψει όλη την αγορά. Και ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Και με το τι κρίση που έχουν δημιουργήσει. Χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Να έχουμε υγεία, ειρήνη. Και λεφτά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Να συμπληρώσουμε τι? Άιπες, τι να πούμε. Εδώ η ένταση έχει γίνει. Είναι, είχε, που δεν είχε καθόλου κίνηση, τώρα τους καπνιστές τους βγάλαν έξω. Καταλαβαίνετε. Από αυτά ξέρουν να οικονομάν όμως το κράτος. 4,60. Κοιτάξτε να δείτε, σαν πόλη είμαστε τουριστική πόλη. Έχουμε πολλά αξιοθέατα, το καταράκτη μας, οι γύρω περιοχές. Δόξα τω Θεώ, τέτοιες μέρες γιορτινές, ο κόσμος επισκέπτεται την πόλη, αλλά και η τοπική κοινωνία προσπαθεί και βοηθάει την αγορά. Εύχομαι όλος ο κόσμος να περάσει ωραίες τις γιορτές, οικογενειακά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ σαν Αντιμενιδών είμαστε μια επιχείρηση που προσπαθούμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες του κόσμου και εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Για άλλη μια χρονιά η κίνηση στην αγορά δεν είναι καλή. Η κρίση αυτή η οποία περνάμε όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς παρατείνεται και δεν βλέπουμε ακόμα κάποια σημάδια ανάκαμψης. Παρ' όλα αυτά δεν έχει νόημα να μην ψημιρούμε. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα και πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι. Και ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά. Θα ήθελα όλοι οι πολίτες μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες με σύνεση και σοφροσύνη να αντιμετωπίσουμε και ψυχραιμία όλες τις προκλήσεις που δυστυχώς ακόμα έρχονται. Γεια σας. Η κίνηση στην αγορά της Έδεσας έχει ανέβει τις τελευταίες μέρες. Έχουν γυρίσει φοιτητές, πολλοί που έλειπαν για δουλειές, εξωτερικό. Πιστεύω ότι φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά η Έδεσα και σαν πόλη και σαν αγορά, θα κινηθεί. Εύχομαι καλές γιορτές, υγεία σε όλο τον κόσμο και να περνάτε καλά. Η αγορά έχει μπει σε εορταστικούς ρυθμούς, η αγορά άρχισε να κινείται πολύ καλά, υπάρχει θετικό κλίμα και από εκεί και ύστερα περιμένουμε τουλάχιστον να έχουμε μια αύξηση από τα περσινά δεδομένα. Ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, μη υγεία. Μέχρι στιγμής, σήμερα Κυριακή 21 του μηνός, η κατανάλωση είναι υποτονική. Περιμένουμε τις δύο τελευταίες μέρες ουσιαστικά, 23 και 24 Δεκεμβρίου. Εκεί θα προσανατολιστεί ο κόσμος ώστε να κάνει τα χριστουγεννιάτικα του ψώνια. Να ευχηθούμε σε όλες τους καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά, με υγεία και όλα να πάνε καλά τη νέα χρονιά.
Βρισκόμαστε με το Στέλιο στην πλατεία της Ελευθερίας, στο κατάστημα το οποίο λέγεται... Ηρώ, by Demis Bakery, καινούριο κατάστημα, το οποίο έχει 1,5 μήνα τώρα που ανοίξαμε. Στέλιο, ποια πιστεύεις ότι είναι η κίνηση της αγοράς της πόλης μας, καθώς και ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα? Νομίζω είναι ικανοποιητική για το λίγο καιρό που είμαστε ανοιχτά. Βλέπω υπάρχει ανταπόκριση. Φαντάζομαι θα κορυφωθεί τις τελευταίες δύο μέρες, Δευτέρα-Τρίτη. Να ευχηθώ τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, καλά Χριστούγεννα να περάσουμε όλοι και καλή χρονιά να έχουμε. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχουν υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Η κίνηση στην αγορά για τα υπόλοιπα μαγαζιά, τύπου ρούχα και αυτά, δεν γνωρίζω. Στα δικά μας τα είδη, λίγο πολύ, το παραδοσιακό καφενείο έχει ακόμα το καφεδάκι, τη λεμοναδίτσα, το τσαγάκι και το μεζεδάκι, το κλασικό του καφενείου, όπου υπάρχει κίνηση και είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά βέβαια η κίνηση να είναι παραπάνω, αλλά ακόμα δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Σιγά σιγά όλοι θα πάρουν το κρέας τους τελευταίες μέρες, γιατί δεν έχουν και πού να τα αποθηκεύσουν. Από μας χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και με υγεία βασικά πάνω απ' όλα. Γεια σας, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Όσο για την αγορά, είναι φέτος λίγο πιο υποτονική να πω, αν και ο καιρός βοήθησε. Ας ελπίσουμε να στρώσουν καλύτερα τα πράγματα, το νέο τους να είναι πιο δημιουργικό για όλο τον κόσμο, να δώσει η κυβέρνηση κάποια κίνητρα στις επιχειρήσεις και σε όλο το εμπορικό κοινό, τέλος πάντων. Καλημέρα σας. Εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, ευτυχία και ας είναι το 2020 μια χρονιά ελπίδας, αλληλεγγύης και προοπτικής, έτσι όπως αξίζει σε εμάς και τις οικογένειές μας. Κώστα, θυμάσαι μια πρωτοχρονιά που θα σου μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου? Τα τελευταία χρόνια, Τάσο, τα τελευταία 5-6 χρόνια, την ημέρα της πρωτοχρονιάς συνήθως δουλεύω, είμαι σε κάποιο χειρουργείο. Η πρωτοχρονιά που μου έμεινε χαραγμένη είναι σε νηπιακή ηλικία, που έλεγα στην μεσαία αδερφή μου: δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, ο μπαμπάς φέρνει τα δώρα. Τελικά εκείνη την πρωτοχρονιά ήρθε ο Άγιος Βασίλης, έφερε στην Έφη μια μεγάλη κούνια, μια κούκλα και σε μένα έφερε ένα μικρό αυτοκινητάκι, τα μικρά, τα Matchbox αν θυμάσαι. Από τότε υπάρχει Άγιος Βασίλης, υπάρχει και πρέπει όλοι να τον περιμένουμε. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μου να είναι γεροί, καλή χρονιά, δημιουργική χρονιά, με υγεία και ευτυχία. Και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και αγάπη, γαλήνη στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Μαρούλα, θυμάσαι μία πρωτοχρονιά που έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου? Ναι, ήταν μία χρονιά που ήταν τα παιδιά πολύ μικρά. Χρειάστηκε να πάμε σε μία εκδήλωση όλοι μαζί, παραμονή πρωτοχρονιάς. Αλλά τελικά αυτά ήταν άρρωστα και τα δύο. Κακώς βέβαια πήγα κι εγώ. Αναγκάστηκα να φύγω πριν την αλλαγή του χρόνου και την έκανα την αλλαγή του χρόνου μόνη μου στο σπίτι με δύο παιδιά με πυρετό. Η άλλη παρέα, όλοι οι φίλοι, γιορτάζανε τον ερχομό του καινούργιου χρόνου. Μιχάλη, οι ευχές σου για το 2020. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου το 2020 να είναι ένα έτος δημιουργικό για το Δήμο μας, για τους συμπολίτες μας, υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλους τους δημότες, τους συνδημότες και τις οικογένειές τους. Καλημέρα σας καταρχήν, χρόνια πολλά εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Εύχομαι το νέο έτος που με το καλό θα έρθει αύριο να μας βρει όλους υγιείς, να είναι μια χρονιά δημιουργική και χαρούμενη για όλο τον κόσμο και κυρίως να είναι ειρηνική. Τώρα θα μας πεις μία πρωτοχρονιά η οποία έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Νομίζω κάθε πρωτοχρονιά είναι μία χαρακτηριστική ημέρα για όλους τους ανθρώπους. Είναι μία ημέρα χαράς. Τι να σας πω, ίσως μία πρωτοχρονιά από τα παιδικά εφηβικά χρόνια να είναι πιο χαρακτηριστική, που έτυχε εκείνη τη χρονιά να πάμε μία εκδρομή
με μια ομάδα προσκόπων στον Όλυμπο και τυχαία αποκλειστήκαμε εκεί πέρα πάνω, που είχαμε περάσει πολύ όμορφα και ήταν μια εμπειρία η οποία είναι χαραγμένη στη μνήμη μου και είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση, μια πολύ ωραία εμπειρία. Κατά τα άλλα νομίζω ότι κάθε μέρα, αυτή η μέρα του κάθε χρόνου είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και μια πολύ ωραία ανάμνηση. Θα ήθελα να ευχηθώ το 2020 χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και σε όλες τις οικογένειες και να είναι το καλύτερο από το 2019. Και φαντάζομαι και από όλους τους παίκτες του Αεροπού. Ο Αεροπός φέτος το 2019 έκανε μια φανταστική χρονιά, ονειρεμένη χρονιά. Τερμάτισε τρίτος όλη την Ελλάδα. Είχαμε την ευλογία να παίξουμε και τα δύο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην Ευρώπη. Μεγάλες εμπειρίες. Πολύ καλή θέση, 25η σε όλη την Ευρώπη. Ήταν μια ονειρεμένη χρονιά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε και το 2020. Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ και σας εύχομαι υγεία και ό,τι αγαπάτε. Καλημέρα. Εύχομαι το καινούριο έτος να φέρει στις καρδιές των ανθρώπων αγάπη και ευτυχία. Η έλευση του καινούριου χρόνου είναι ένα νέο ξεκίνημα. Ένα νέο ξεκίνημα και για όλο τον κόσμο, για τις οικογένειές τους. Μια επανεκκίνηση όλων αυτών των ευχών που έχουμε κάνει παλαιότερα και δεν έχουν υλοποιηθεί, να υλοποιηθούν τη νέα χρονιά. Οικία λοιπόν, τύχη και ευημερία σε όλους τους συνδημότες μας. Θα θέλαμε επίσης και μια ερώτηση κοινή που την κάνουμε σε όλους τους συνανθρώπους μας. Μια πρωτοχρονιά που σου έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στη καρδιά σου. Μια πρωτοχρονιά έτσι που μου έχει μείνει πάρα πολύ βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου είναι τότε που ακόμα ζούσε μια πολύ αγαπημένη μου γενιά, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι αυτή τη νέα χρονιά μαζί μου. Εύχομαι να είναι καλά όπου και αν είναι, την οποία πάντοτε την περνούσα μαζί της και με όλη μου την οικογένεια. Πάντοτε μαζευόμασταν όλοι μαζί στο σπίτι και ζούσαμε στιγμές χαράς και ευτυχίας και οικογενειακής ταλπορής. Οπότε πάντοτε θυμάμαι όλες αυτές τις μνήμες που είχαμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί, που δυστυχώς όμως δεν θα είναι φέτος αυτή τη χρονιά. Για μένα θα είναι η πιο όμορφη ανάμνηση που θα θυμάμαι πάντοτε την πρώτη μέρα του χρόνου που θα ήμασταν όλοι μαζί. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, ευτυχία, τύχη γιατί χρειάζεται και λίγο τύχη και εύχομαι οι πολιτικοί του τόπου μας να πούν το 2020 τα λιγότερα δυνατά ψέματα και να ασχοληθούν περισσότερο με τον κόσμο. Θα μας πεις τώρα μία πρωτοχρονιά η οποία σου έχει μείνει βαθιά χαραγμένη μέσα στην καρδιά σου. Ναι, 2002 για 2003 η αλλαγή. Μόλις είχε γεννηθεί η κόρη μου, ήταν 60 ημερών και είχε κολλήσει μία ασθένεια και τρέχαμε στο νοσοκομείο παιδών και ήμασταν μέσα στην αλλαγή της χρονιάς και επειδή ήθελα να δημιουργήσω λίγο μία εορταστική ατμόσφαιρα στο νοσοκομείο, προσπάθησα να μπω στα τριγύρω μαγαζιά για να μου δώσουν διάφορα πράγματα, αλλά επειδή ήμουν αντιμένος ακατάλληλα και αυτοί όλοι ετοιμαζόντουσαν και τη Ριβεγιόν με βλέπανε σαν κανένα. Δύσκολα βρήκα πράγματα, αλλά ευτυχώς κατάφερα να δημιουργήσω μια ψευτοατμόσφαιρα εκεί στο νοσοκομείο. Γι' αυτό πάντα λέμε υγεία, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτές τις μέρες δεν περνάνε και τόσο καλά. Πάντα να σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο και να προσέχουμε τους δίπλα μας. Αλληλεγγύη. Καταρχήν, χρόνια πολλά, με υγεία, με αγάπη, με ειρήνη. Το νέο έτος να μας βρει όλους ευτυχισμένους, να είναι καλύτερο από το 2019. Με αγάπη και ευτυχία και χαρά. Βασίλη, τώρα θα μας πεις μία πρωτοχρονιά η οποία σου έχει μείνει βαθιά χαραγμένη μέσα στην καρδιά σου. Παράξενες πρωτοχρονιές δεν υπάρχουν, αλλά το 1994, μετά από ένα ατύχημα στο ποδόσφαιρο, ήμουν στο νοσοκομείο και έτυχε να είναι η πρωτοχρονιά εκεί. Απλά θυμάμαι ότι είχαν γεμίσει το δωμάτιο οι συμπαίχτες, οι φίλοι, το διοικητικό συμβούλιο με λουλούδια, με γλυκά. Ήταν μια πρωτοχρονιά από αυτές που δεν ξεχνιούνται εύκολα όταν είσαι στο νοσοκομείο. Πρώτα απ' όλα υγεία, κουράγιο και να έχουμε την ανθρωπιά μέσα μας και να μπορέσουμε να σταθούμε στις δύσκολες μέρες που περνάμε αλλά και θα περάσουμε. Εύχομαι και στους συναδέλφους να έχουν δύναμη, να στηρίζουν τα παιδιά και να πάει καλύτερα η παιδεία μας. Πέτρο, και κάτι άλλο.
Πες μας μία πρωτοχρονιά η οποία σου έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Θυμάμαι μία χρονιά είχαμε μαζευτεί στο σπίτι μου με παρέα να περάσουμε ρεβεγιόν. Ήρθανε κατά τις 9 η ώρα οι φίλοι, ξεκινήσαμε, βλέπαμε τα ψυχολογικά προγράμματα, παίζαμε παιχνίδια και τραπέζια. Στις 4 όταν ήταν να φύγουν είχε 15 πόντους χιόνι έξω και δεν μπορούσαν να φύγουν οι άνθρωποι. Ήταν μία έκπληξη ευχάριστη από τη μια, την άλλη δυσκολεύτηκαν να φύγουν. Εύχομαι μέσα από την καρδιά σε κάθε συνδημότη μας, σε κάθε άνθρωπο γενικά, να είναι μια χρονιά πρώτα με υγεία, να λάμπουν τα πρόσωπα όλων από ευτυχία και για συγκεκριμένα για τους συνδημότες μας του Δήμου Έδεσας να είναι μια δημιουργική χρονιά που θα αναδείξει τον Δήμο μας, θα αναδείξει όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δώσουμε πνοή με έργα τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα. Θέλω να ευχηθώ επίσης και ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ να είναι πάντα άφθονο το νερό και οι συνδημότες μας να εκτιμούν όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Υγεία και χαμόγελα για όλο τον κόσμο. Γιάννη, και θα θέλαμε να μας πεις και μία πρωτοχρονιά η οποία σου έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμη ήμουν παιδί, ξυπνήσαμε το πρωί, να πούμε κάλαντα 5 η ώρα το πρωί και είχε ένα μέτρο χιόνι. Αλλά παρόλα αυτά, συνεχίσαμε, βγήκαμε να πούμε τα κάλαντα παιδιά τότε, με χιόνι, να ανοίγουμε τους δρόμους, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι πάθαμε κρυοπαγήματα μετά και τις επόμενες όλες μέρες ήμασταν ξάπλα στο κρεβάτι. Σε ευχαριστώ αρχικά, Τάσο, για την ευκαιρία που μου δίνεις να ευχηθώ στους συνδημότες μας μέσα από την ηλεκτρονική σας εφημερίδα. Λοιπόν, θερμές ευχές για υγεία, αγάπη, δύναμη. Το νέο έτος σας μας φέρει πρωτίστως δύναμη, γιατί δύσκολες στιγμές πάντα θα έχουμε αντιμετωπίζουμε. Οπότε πρωτίστως δύναμη. Και τώρα και μία ερώτηση κλειδί. Πες μας μία πρωτοχρονιά η οποία σου έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Ήταν φοβερή μοναδική. Όταν ήμουν 18 χρονών, να θυμάμαι καλά, ή 19, είχαμε πάει με την παρέα μου στο Άγιο Όρος και είχε πολλά κύματα, δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε και έτσι κάναμε αλλαγή του έτους μέσα στο Όρος. Πολύ διαφορετικό από ό,τι το είχα συνηθίσει την αλλαγή του χρόνου. Βρισκόμαστε με τον πρώτο πολίτη της Έδεσας, τον κύριο Δημήτρη Γιάννου. Κύριε Δημήτρη, τις ευχές σας για το 2020 καταρχήν. Να είναι ένα έτος το οποίο δεν θα μοιάζει καθόλου με τα προηγούμενα. Καλύτερο, γονιμότερο και κυρίως υγεία σε όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει και τις δικές του προσδοκίες. Γιατί μια νέα χρονιά σημαίνει νέες προσδοκίες, νέα όνειρα και κυρίως καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των συνδημοτών μας. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα πασχίσουμε. Να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να έχουμε μια καλύτερη πόλη, ένα καλύτερο κράτος, μια καλύτερη πατρίδα και κυρίως να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι υπομένουμε. Μέχρι τώρα είχαμε υπομείνει γιατί έπρεπε να βγούμε από κάτι. Τώρα να υπομένουμε για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω από εμάς εξαρτάται, από όλους εμάς, από εμάς τους άρχοντες και από τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι χωρίς τη δική τους συμβολή και χωρίς τη δική τους συμπαράσταση τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλύτερα. Εύχομαι λοιπόν μια καλή χρονιά, το 20 να είναι αφετηρία για ό,τι καλό μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο. Υγεία, αγάπη και κυρίως ομόνοια μεταξύ μας. Νομίζω ότι μόνο με την ομόνοια και την αγάπη μπορούμε να παράξουμε έργο. Εγώ εύχομαι και στο κανάλι σας, εύχομαι και σε εσάς προσωπικά και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν για να μας κάνουν πλουσιότερες γεγονότα και ειδήσεις, να είστε καλά, να μεταφέρετε αυτό που πρέπει και να κάνετε τα πάντα με συνείδηση. Ευχαριστώ και καλή χρονιά. Κοιτάξτε, η καλύτερη πρωτοχρονιά που κάνει κανείς είναι όταν είναι παιδί. Και αυτά τα χρόνια δεν τα ξεχνάμε, έστω και τα φτωχά. Τα χρόνια τα οποία είχαμε υστερήσεις, αλλά είχαμε πολύ πολύ αγάπη και κυρίως παίζαμε.
Σήμερα τα παιδιά δεν παίζουν δυστυχώς. Γιατί νομίζω ότι το παιδί πρέπει να παίζει, πρέπει να συμμετέχει και πρέπει να οργανώνεται γύρω από μια οικογένεια η οποία είναι και αυτή που αναδεικνύει τον άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε χάσει όλα. Δυστυχώς και τα παιδιά μας παίζουν με ένα κινητό ή βλέπουν τηλεόραση και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία η οποία θα δίνει πολλές λύσεις στα δύσκολα προβλήματα. Οι πρωτοχρονιές είναι οι παιδικές πρωτοχρονιές. Οι γιορτές είναι για τα παιδιά. Ας γίνουμε λοιπόν μια μέρα όλοι παιδιά και ας θυμηθούμε αυτά που περάσαμε, ό,τι καλύτερο περάσαμε. Οι αναμνήσεις νομίζω θα μας φωτίσουν ούτως ώστε να καλυτερεύσουμε και τη ζωή μας. Έλενα, η Έλενα ή η Ελένη. Η Ελένη. Η ευχή σου για το 2020. Υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε ένα όμορφο έτος και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να εκπληρώσει τους στόχους του. Εσείς. Υγεία, ευτυχία, αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι να είμαστε καλά. Άμα είμαστε καλά, τα περνάμε και καλά. Ελένη, πες μας μία πρωτοχρονιά η οποία σου έχει μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Όταν ήμασταν μικρά, μετά που λέγαμε τα κάλαντα και όταν χιονίζει ιδιαίτερα, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να έχουμε χιόνια, πάρα πολύ όμορφα. Αυτά νομίζω, τα καλύτερα παιδικά χρόνια. Εσείς. Μία συγκεκριμένη δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι κάθε Πρωτοχρονιά που την περνάμε μαζί με τους φίλους και την οικογένειά μας είναι ξεχωριστή. Βρισκόμαστε στο φούρνο του Όθων μαζί με τη Χριστίνα. Θα ακούσουμε την ιστορία της Βασιλόπιτας, καθώς και ευχές για το 2020. Χριστίνα. Λοιπόν, όπως κάθε φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεσαι στο μαγαζί μας και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Λοιπόν, Βασιλόπιτα, λέμε Βασιλόπιτα. Ορισμένοι δεν ξέρουν γιατί το έθιμο της Βασιλόπιτας γίνεται αυτή τη στιγμή στο τελείωμα του χρόνου, 12 η ώρα πριν αλλάξει ο χρόνος. Η ιστορία της Βασιλόπιτας είναι πάρα πολύ μακριά. Ξεκινάει από την αρχαιότητα, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στο χριστιανικό έθιμο. Ωραία. Η ιστορία είναι γύρω στα 1000 χρόνια πίσω και βρισκόμαστε στην Κεσάρια, όπου ο Άγιος Βασίλειος είναι αυτός που καθιέρωσε την πίτα. Φυσικά δεν ήταν αυτή η πίτα, η Βασιλόπιτα. Ήταν ένας άρτος, μια γλυκιά ζύμη. Λοιπόν, τι έγινε εκείνη την εποχή. Η Κεσάρια απειλήθηκε από τον πορθητή της Καπαδοκίας ότι θα ελαττηθεί. Τότε ο Άγιος Βασίλειος, που ήταν ο επίσκοπος της Κεσάριας, σκέφτηκε για να μην χαθούν τα κοσμήματα και όλος ο χρυσός της Κεσάριας να μαζευτεί για να σωθεί στη Μητρόπολη. Εκεί ο Άγιος Βασίλειος τα μάζεψε και τα έκρυψε και περίμενε να γίνει η λαιλασία της πόλης. Αλλά τελικά αυτό από θαύμα δεν έγινε ποτέ. Τι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να τα γυρίσει πίσω, αλλά δεν θυμόταν ποιανού ήταν. Τότε τι σκέφτηκε, ζύμωσε γλυκό ψωμί, γιατί ψωμί ήταν εκείνη την εποχή, δεν ήταν η Βασιλόπιτα, και μέσα σε κάθε πίτα έβαλε ό,τι έπαιρνε το χέρι του, έβαζε τα χρυσαφικά, τα σκέπαζε με το ζυμάρι και τα μοίρασε την άλλη μέρα στους κατοίκους της Κεσάριας. Αυτό είναι το έθιμο, έτσι σε γενικές γραμμές, και έχει παραμείνει από την θρησκεία μας και το τελούμε μέχρι σήμερα. Χριστίνα, θυμάσαι μία περίεργη, παράξενη πρωτοχρονιά που έχεις περάσει ποτέ στη ζωή σου? Παράξενη πρωτοχρονιά, ως συνήθως είμαστε εδώ στο μαγαζί και είναι μέρες για μας γρήγορσης, καταλαβαίνετε. Αλλά μία πρωτοχρονιά που θυμάμαι που δεν είχα Βασιλόπιτα γιατί έλειπα στο εξωτερικό και δεν μπορούσαμε τίποτα να γυρίσω πίσω για προσωπικούς λόγους, με συγκίνησε πάρα πολύ, μου στείλαν με κούριερ μια Βασιλόπιτα και μόλις την είδα, χωρίς να το ξέρω, συγκινούμε τώρα και που το λέω, δάκρυσα, γιατί στο εξωτερικό το έθιμο αυτό είναι δικό μας έθιμο, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βρεις κάπου Βασιλόπιτα. Και μόλις είδα τη Βασιλόπιτα συγκινήθηκα τόσο πολύ και έγινε και το έθιμο μέσα στο ξενοδοχείο με κάποιους λιγοστούς Έλληνες που ήταν εκεί. Άλλο έχω να θυμηθώ πάρα πολλές ιστορίες εδώ από μικρό παιδάκι, φτιάχνοντας Βασιλόπιτα, μαθαίνοντας από τον πατέρα μου να γράφουμε, γιατί το γράψιμο της Βασιλόπιτας είναι αρκετά δύσκολο. Από μικρό να χαλάω Βασιλόπιτες, να γράφω Βασιλόπιτες, να κάνω λάθος, να γράφει ο πατέρας μου και εγώ από πίσω να προσπαθώ να κλέψω την τέχνη.
Μια φορά που θυμάμαι έτσι μια ιστορία, όπως έγραφε ο πατέρας μου 1989, ενέτειο 89, έγραψε μια βασιλόπιτα 88, γιατί ήταν η χρονιά που διανύαμε. Τέλος πάντων, ένα κομμάτι ήταν αυτό. Πουλήθηκαν όλες οι βασιλόπιτες, δεν έμεινε τίποτα. Ήρθε μία κυρία, σας παρακαλώ μία βασιλόπιτα. Λέω, δεν έχει τίποτα, ξεπουλήσαμε. Έχουμε μία βασιλόπιτα η οποία γράφει 88, 1988, που δώστε την και ό,τι είναι. Ας γράφει και 88, αυτό θυμάμαι. Και πολλές άλλες έτσι χαρούμενες ιστορίες στη δουλειά επάνω. Από το φούρνο του Όθων, Έντεσα News. Μας. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο πάνω απ' όλα υγεία, χαρά, ειρήνη και πολύ αγάπη. Και εύχομαι όλοι να είστε τυχεροί. Δεν γίνεται, αλλά ο τυχερός στις 12 η ώρα το βράδυ, ο τυχερός της Βασιλόπτας είναι και ο τυχερός όλης της χρονιάς.